Εμεί τώρα κυρίε και κύριοι, αλλάζουμε κλίμα και πηγαίνουμε στον τουρισμό, την μεγάλη και ισχυρή βιομηχανία τη Ελλάδα. Έχουμε μαζί μα εδώ στο Ναυτεμπορική TV και τον καλημερίζουμε τον κύριο Αλέξανδρο Θάνο, ο οποίο είναι εντεταλμένος σύμβουλο του ΣΕΤΕ. Να μιλήσουμε για τον τουρισμό με αριθμού και να δούμε γιατί πραγματικά αποτελεί τη λοκομοτήβα τη ελληνική οικονομία. Καλημέρα σα. Γεια σα, καλώ ήρθατε. Ξέρετε, κύριε Θάνο, σα προσκαλούμε εσά από το, τους ανθρώπους, του ανθρώπου, του θεσδεσμικού από τον τουρισμό, για να παίρνουμε κουράγιο. <χει> Είναι ο τομέα που μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Όντω, δίνουμε καλέ ειδήσει. Ο τουρισμός φαίνεται πλέον να έχει εδρεωθεί, μάλιστα δεν αποτελεί είδηση πλέον τα νούμερα, τα Αλήθεια θετικά, είναι αυτό. έχουμε φτάσει πλέον σε αυτό το ε, σημείο και ελπίζουμε να συνεχίζει αυτή η κατάσταση να ισχύει και στο... Άμεσο και έμεσο μέλλον. Υπάρχει τώρα και ένα δελτίο του ΙΝΣΕΤΕ, δηλαδή του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, που μπορούμε να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα για τα Σουστά. πρώτα δείγματα του 2024. Σωστά. Φαίνεται ότι το πρώτο τρίμηνο πλέον έχει εδρεωθεί αυτή η αναπτυξιακή πορεία των τουριστικών μεγεθών. Έχουμε αφήσει πλέον πίσω το 19, δεν το συζητάμε. Ε, το 2023 αποτέλεσε ένα έτο αναφορά. Το 2024 φαίνεται να υπάρχει μια πλήρης πλήρη ε, ανάκαμψη και ανάπτυξη ε, των τουριστικών μεγεθών και μάλιστα πολύ πιο ισχυρή από τον παγκόσμιο μέσο όρο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού. Ε, βέβαια, είναι άλλα τα δεδομένα πλέον. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Ζητούμενο δεν είναι μόνο να έρθουν οι τουρίστε, αλλά και η ορθολογική διαχείριση των εισρωών, έτσι ώστε να κρατήσουμε την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος υψηλά. Να δούμε αυτά τα στοιχεία στο γράφημα το οποίο έχουμε λάβει από την κεντρική σελίδα του Ινσέτε για τον εισερχόμενο τουρισμό και στη συνέχεια να μας εξηγήσετε τι σημαίνει όλο αυτό και για την ποιοτική αναβάθμιση των τουριστών που έρχονται. Βλέπουμε ότι οι αεροπορικές αφήξεις και οι οδικές αφήξεις είναι Ισχυρέ πλέον αναπτυξιακά. Τα, τα μεγέθη δηλαδή δείχνουν ότι η τάση συνεχίζεται. Ε, να πω ότι ο δικό τουρισμό ε, το, για το 2023 δεν είχε ανακάμψει σε σχέση με το 2019. Βλέπουμε όμω ότι ανακάμπτει και κυρίω βλέπουμε μια πολύ ισχυρή ανάπτυξη, ε, πολύ ισχυρή ροή από, από τα σύνορα κήπων Εύρου, που σημαίνει ότι η Τουρκία. Ε, έχει Η Βίζα δούλεψε, Α, όλη αυτή η, η, η ευκολία που δημιουργήθηκε μέσα από τι διακρατικέ συνεργασίε Ελλάδα-Τουρκία. Βλέπουμε ότι η θετική ατζέντα πιάνει τόπο στον τουρισμό. Και βλέπουμε ότι, αλλά βέβαια υπάρχει πρόκληση να μπορέσουμε να αντεπεξέλθει το σύστημα εκεί, να γίνει ακόμη πιο ταχύτερη η διαδικασία, ώστε αυτή η, η, η τάση να μην ανακοπεί από λειτουργίες που μπορεί να προκύψουν στα σύνορά μας ε, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που αυξάνεται πάρα πολύ ραγδαία η ζήτηση, έχουμε μια ακραία αποχικότητα στο τουριστικό μα προϊόν. Παραμένει, αυτό είναι μια από τι αδυναμίε μα και θα πρέπει να το βελτιώσουμε. Για να πούμε και του αριθμού, έτσι όπω ακριβώ του βλέπαμε και στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη εικόνα, αν μπορούμε να το δώσουμε πάλι στο studio wall, πάνω από 10% η αύξηση ετησίω και στι αεροπορικέ αφήξει και στι οδικέ αφήξει. Εν τω βλέπω και τι εισπράξει ότι έχουν, δείχνουν πολύ γερή αναπτυξιακή τροχιά, έτσι δεν είναι. Ναι. Τα χρήματα δηλαδή, τα οποία αφήνουν οι τουρίστε, αυτό εννοούμε όταν λέμε ναι, εισπράξει πράξεις έχουν ουσιαστικά δηλαδή, το τουριστικό εισόδημα αυξάνεται, η προστιθέμενη αξία αυξάνεται, γιατί δεν είναι ζητούμενο μόνο να έρχεται ο κόσμο, είναι να, ο κόσμο να μπορέσει η τουριστική οικονομία να αναπτύσσεται και γεωμετρικά πάνω σε αυτό. Εδώ να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι συνεχίζεται και τον Απρίλιο, γιατί είναι τα, τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου. Συνεχίζεται και τον Απρίλιο και τον Μάιο η ίδια εικόνα. Ακόμα και σε βαθμό των προκρατήσεων, βλέπουμε μια τάση σε σχέση με το 23-10%. Βέβαια, είμαστε πολύ προσεκτικοί, είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Το τουριστικό προϊόν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και σε γεωπολιτικές εξελίξεις. Και μάλιστα μπαίνει ένας καινούριο παράμετρος, μια καινούργια παράμετρος, είναι οι συνθήκες οι κλιματικές. Βλέπουμε ότι ε, σύμφωνα και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, πλέον ξεπερνάει τι ε, τις ανησυχίε που υπήρχαν παλιά για την τρομοκρατία, για τα γεωπολιτικά γεγονότα, τα ακραία καιρικά φαινόμενα μπαίνουν πλέον στην εξίσωση της μεταβλητότητας και της ευαισθησίας του τουριστικού προϊόντος. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να ευχηθούμε να έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι. Καλά τα λέτε. Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσει. Άρα συγκρατημένη αισιοδοξία, ε, μετρημένε. Όχι φιλοδοξίες, με, με, χαμηλά ο πύχης, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι μπορεί να Έτσι, γίνει. Ακριβώς. Και επειδή ήδη στην εισαγωγή σα, κύριε Θάνο, αφήστε να εννοηθούν ότι θα πρέπει, θα πρέπει να γίνουμε πολύ πιο προσεκτικοί και στι υποδομέ και στον τρόπο που διαμοιράζεται ο τουρισμό και στην κατάσταση του οδικού τουρισμού. Θέλετε να μα δώσετε δύο-τρία παραδείγματα. Πού πρέπει να πέσει η προσοχή. Επειδή γίνεται και πάρα πολλή κουβέντα για υπερτουρισμό, είναι, είναι πολύ ανεδαφική αυτή η κουβέντα που γίνεται και άδικη, θα έλεγα. Γιατί το λέτε αυτό άδικη. Ε, ε, γιατί η, έχουμε μια χώρα η οποία και αδικη θα ελεγα γιατι το λετε αυτο γιατι εχουμε μια χωρα η οποια απο τι 13 περιφέρειε στι 5 περιφέρειε, 5 μήνε το χρόνο ουσιαστικά μαζεύεται το 90% των τουριστικών εισόδων. Είναι πολύ σημειακή και χρονικά συγκεκριμένη η περίοδο που υπάρχει ένα συγκεκριμένο συνοστισμό, το οποίο είναι, θα χρειάζεται μια ορθολογικότερη διαχείριση. Δεν είναι τα, τα μεγέθη των τουριστικών ιστρών που προβληματίζουν, αλλά οι αναπτυγμένοι προορισμοί πρέπει να μπουν σε διαδικασίε ορθολογικότερη διαχείριση. Γι' αυτό και εμεί ω ΣΕΤΕ ζητάμε η τοπική αυτοδιοίκηση να εμπλακεί ενεργά με τη δημιουργία των σύγχρονων DMOs που λέμε, του Οργανισμού Τουριστική Διαχείριση πλέον. Παλιότερα ε, το ζητούμενο είναι η προβολή. Τώρα δεν είναι η προβολή, αλλά η διαχείριση των τουριστών. Να υπάρχει μια διασπορά τη τουριστική οικονομία. Ε, έχουμε 13 περιφέρειες, όχι πέντε, και μάλιστα οι 12 από αυτέ έχουν θάλασσα. Αν ε, έτσι, αποδεχτούμε ότι το ίδιο θάλασσα είναι το βασικό μα τουριστικό προϊόν, και σίγουρα ε, θα πρέπει να δοθούν και κίνητρα για να απληχθούν ε, και φυσικά οι υποδομέ να ε, γίνουν πολύ καλύτερε, γιατί οι υποδομέ έχουν μείνει πολύ πίσω σε σχέση με την ιδιωτική πρωτοβουλία που έχει μπει στο κομμάτι του τουρισμού και σμπρώχνει τα τουριστικά μεγέθη προ τα πάνω. Πάντω, ε, κύριε Θάνε, μου είχε κάνει εντύπωση το προηγούμενο καλοκαίρι ότι κυκλοφόρησε στα social media και δεν εννοώ μόνο στα ελληνικά. Έχανε γίνει και ολόκληρε καμπάνιε για τον υπερτουρισμό στην Ελλάδα στα αγγλικά, απευθυνόμενο σε ξένου τουρίστε. Και είχε κυκλοφορήσει μάλιστα και μία φωτογραφία από έναν λογαριασμό για την τιμή ενό πιάτου με καλαμάρι σε κάποιο εστιατόριο στην Οικόνα, αν δεν κάνω λάθο. Που εκεί δείχνει ότι χρειάζεται και μια αλλαγή κουλτούρα από την πλευρά των επιχειρηματιών που στηρίζουν, που αποτελούν ε, τους επιχειρηματίες στον κλάδο της εστίασης. Αυτό το εντοπίζετε εσείς σαν ένα βασικό πρόβλημα, εκτός από τις υποδομές. Φυσικά. Ε, έχουμε μπει σε μια άλλη εποχή πλέον. Πρέπει να θωρακίσουμε το τουριστικό προϊόν, την ποιότητα των υπηρεσιών, πλέον με τις συνθήκες διαμοιρασμού και, και ε, ε, της τεχνολογίας, που μπορεί πολύ εύκολα ο ίδιος ο να καθορίσει ε, και τη λογική μας σε ένα... Άκρο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ε, ο τουρισμό δεν σημαίνει ότι επειδή έρχονται τώρα οι τουρίστε, θα συνεχίζονται να έρχονται άμα δεν το προστατεύσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών, άμα δεν προστατεύσουμε. Ε, και φυσικά ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή την εξίσωση και οι ίδιοι επαγγελματίε να έχουν ένα πολύ κέριο ρόλο, γιατί αυτοί καθορίζουν και μάλιστα είμαστε πολύ τυχεροί γιατί αυτή τη στιγμή στα ποιοτικά χαρακτηριστικά είμαστε στην πρώτη θέση στην Ευρώπη. Όσον αφορά την ικανοποίηση των πελατών μα. Το, το πώ φεύγουν, δηλαδή. Βέβαια. Φεύγουν χαρούμενοι. Η ελληνική φιλοξενία και το ανθρώπινο δυναμικό είναι αυτό που μα καθορίζει και μα δίνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και είμαστε πρώτοι σε αυτό. Και είμαστε πρώτοι σε όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πρέπει αυτό να το θωρακίσουμε, να το κρατήσουμε και πάνω σε αυτό να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερα εργαλεία και ακόμα περισσότερα προϊόντα. Έτσι, πέρα από το Ιωστά είμαστε μια χώρα. Η οποία μπορεί να δώσει και πολλά άλλα και η ακραία εποχικότητα να, να διευρυνθεί, γιατί εκεί βλέπουμε ότι ίσω να είναι και ένα από το βασικό πρόβλημα τη έβρεση προσωπικού, ειδικά για του καλοκαιρινού μήνε. Η εποχικότητα είναι ένα νούμερο ένα ζητούμενο και ανασταλτικό παράγοντα. Και φυσικά, ε, βέβαια, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι είναι ένα γενικό φαινόμενο, το βλέπουμε παντού σε όλη την, σε όλη την παραγωγική αλυσίδα, θα... στον αγροδιατροφικό τομέα κυρίω. Δεν θα ήθελα να το αφήσουμε έτσι να περάσει. Αναφερθήκατε στα DMOs. Ναι. Τι ακριβώ είναι, για να ενημερώσουμε και όσου μα παρακολουθούν Σωστά. και σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε εμεί, Γιατί σε άλλε χώρε αυτή η λογική έχει προχωρήσει σημαντικά. Εδώ θέλουμε την εμπλοκή των ΟΤΑ, των οργανισμών τοπική αυτοδιοίκηση, Δήμοι δηλαδή και περιφέρειε, θα πρέπει να μπουν σε μια λογική ώστε να δημιουργήσουν οργανισμού που να διαχειρίζονται το τουριστικό προϊόν, τι εισρωέ, ορθολογικά, να, να μπορούν να κάνουν μια στρατηγική ανάπτυξη πάνω σε αυτό. Και φυσικά εκεί η εμπλοκή του δημόσιου τομέα μαζί με τον ιδιωτικό είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν φορεί, δομέ, κάποιε περιφέρειε και Δήμοι το έχουν κάνει, κάποιε ακόμα. Ε, βρίσκονται σε ένα πιο πρώιμο στάδιο ε, θα πρέπει να το ενισχύσουμε ακόμα ε, περισσότερο νομίζω και το Υπουργείο τουρισμού το έχει κατανοήσει υπάρχουν πόροι προς αυτή την κατεύθυνση ε, έχει αλλάξει πλέον η λογική ε, της εμπλοκής τοπικής αυτοδίκησης παλιότερα ήταν πολύ έτσι επιδερμική θα έλεγα και έφτανε στα όρια μόνο της προβολής ίσως, τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει πεδίο, έχουν οι... σοβαρεύσει. Ποιο πρέπει... Δήμο Περιφέρεια το έχει προχωρήσει Η σημανικά. Αττική, η Κεντρική Μακεδονία, ε, το Νότιο Αιγαίο ε, είναι περιφέρειες που πρωτοστατούν σε αυτή τη διαδικασία. Ακολουθούν και άλλε και φυσικά και ε, κέρυοι Δήμοι, οι οποίοι έχουν πολύ τουριστικό αποτύπωμα. Ε, και πιστεύω ότι μπουν... αυτό είναι στη λογική τη πρόληψη, γιατί δεν έχει κανένα νόημα να ξεκινήσει ο Ιούλιο και να αυτό υπάρξει αποτέλεσμα. Είναι αποτελισμα. μια συνεχή διαδικασία. Ε, όλα τα διαρθρωτικά προγράμματα περνάνε μέσα από τις περιφέρειες πλέον το ΕΣΠΑ και μέσα από τους Δήμους θα πρέπει να μπουν και αυτοί στη λογική της τουριστικής ανάπτυξης με όρους αηφορίας και βιωσιμότητας που λέμε Δηλαδή δεν μπορούμε να αναπτύσσουμε το τουριστικό μα μεγέθυ ανισα σχέση με τι υποδομέ κοινή ωφέλεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και κρίσιμο να υπάρχει μια σωστό διαμορασμό στην κοινωνία των, οφελ... των οικονομικών ωφελών του τουρισμού. Φέρετε και θε... αυτό θα το ζητάει σαν... η αγορά. Γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμα όλα αυτά που λέτε, αλλά θα σα ομολογήσω ότι τα ακούμε όλοι και ελπίζω έτσι κάπω να αντικατοπτρίσω και το κοινό συνέστημα όσων μα παρακολουθούν θεωρητικά. Ναι. ακαδημαϊκά. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε αυτό πώς γίνεται στην πράξη. επειδή πρέπει, πρέπει να εμπλακεί κάποιο και, και, με τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, ίσως δεν είναι μόνο επιχειρηματικό το ζήτημα αυτό, είναι θέμα κεντρικής καθαρά... Να ξεκινήσουμε με θέμα κεντρική διοίκηση. Είναι θέμα στρατηγική, δηλαδή εθνική. Ο ΕΟΤ και το Υπουργείο Τουρισμού έχει καταλάβει ότι πλέον οι περιφέρειε και οι τοπικέ κοινωνίες πρέπει να μπουν πολύ ενεργά στο ρόλο της τουριστικής ανάπτυξης. Γι' αυτό και ο ΣΕΤΕ έχει κάνει τα σχέδια δράσης που είναι πολύ συγκεκριμένα, τα έχει καταθέσει και στην κεντρική κυβέρνηση, αλλά και στις περιφέρειες, όπου είναι πολύ συγκεκριμένα βήματα και για την οργανωμένη διαχείριση σε επίπεδο δομών, όπως είναι τα πριβότη οργανισμοί τουρισμού, οι οργανισμοί τουριστικής διαχείρισης που υπάρχουν παγκόσμια, δηλαδή δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό, αλλά και το πώ πρέπει τα διαρθρωτικά προγράμματα που έχουν, τα ΕΣΠΑ, τα ευρωπαϊκά κονδυλία, να πέσουν στι συγκεκριμένε υποδομέ που υπολείπονται για να δημιουργήσουν τουριστική υπεραξία. Είναι πολύ συγκεκριμένα. Συμμετέχει ο ΣΕΤΕ και στα θέματα τα οποία αφορούν τη διαβούλευση των περιφερειών. Ε, είμαστε ενεργοί στο ρόλο μα. Δίνουμε τι συμβουλέ μα. Κλείνοντας... Η μπάλα είναι στα χέρια ναι. των, ε... ε... των εξωματούχων. Κλείνοντα, επειδή διάβασα μια έκθεση που έλεγε ότι μέχρι το 2028 θα έχουμε πετύχει εισρωέ τουριστών 40 εκατομμύρια ετησίω στη χώρα μα. Και ότι θα επαναλαμβάνεται αυτό το μοτίβο των 40 εκατομμυρίων ετησίω από το 2028 και μετά. Είναι σε λίγα χρόνια, δεν είναι πολύ μακριά αυτό και έχετε εντοπίσει πολλά προβλήματα που θέλουν μακροχρόνια διαδικασία για να επιληθούν. Ποια από αυτά τα βήματα που προτείνει ο ΣΕΤΕ, ποιο είναι το πιο σημαντικό βήμα από αυτό που προτείνει ο ΣΕΤΕ. Οι υποδομέ είναι. Ε, Σα είπα ότι σε σχέση με την ιδιωτική πρωτοβουλία έχουμε μείνει αρκετά πίσω. Και το δεύτερο είναι η ορθολογική διαχείριση. Νομίζω ότι και η Marketing κρίση που είναι ένα εργαλείο του ΣΕΤΕ έχει δώσει τα δείγματα της δημιουργώντας συνθήκες που ενημερώνουμε τις τοπικές αυτοδιοίκησεις πώς μπορούν να λειτουργήσουν σύμφωνα με τα πρότυπα των ανταγωνιστών μας αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι οι υποδομές αποτελούν αυτή τη δομική αλλαγή στην εξίσωση που θα μπορέσει και να δημιουργήσει καλύτερε συνθήκε. Του προϊόντο, τη ποιότητα των υπηρεσιών δηλαδή, που προσφέρονται, αλλά και να μπορέσουμε να διευρύνουμε τα μεγέθη. Και όπω σα είπα, να καταπολεμηθεί και η ακραία εποχικότητα και η χωρική ανάπτυξη να διευρυνθεί του τουριστικών μεγεθών. Γιατί όπω σα είπα, πέντε περιφέρειες, πέντε μήνε το χρόνο, το 90% των τουριστικών εσόδων. Έχουμε πολύ μεγάλο περιθώριο ανάπτυξη. Τον τουριστικών μα μεγεθόν. Και λέμε υποδομέ για να το πούμε και πιο λιανά. Εννοούμε μαρίνε, λιμάνια, αποχετευτικά συστήματα, οδικό υδρο... δίκτυο, υδροδότηση, διαχείριση να... των απορριμμάτων. Πολύ σωστά. Έτσι, όλα αυτά μπαίνουν και μέσα από την ομπρέλα τη βιωσιμότητα που λέμε. Η βιωσιμότητα δεν είναι κάτι θεωρητικό, είναι πολύ απτό. Η κλιματική κλίση είναι εδώ. Βλέπουμε τι συνέπειέ τη. Και θα ήταν μεγάλη ότι... παράληψη να μην μπούμε και το, ζ, το ζήτημα τη υγεία, ότι είναι στην κορυφή αυτών των απαιτήσεων. Φυσικά. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για τον Έλληνα, αλλά είναι και εξόχω σημαντικό όταν προσκαλεί κάποιον άλλον για να περάσει 10-20 ημέρε. Αν συμβεί κάτι, να μπορεί να του παρέχει μια σοβαρή πρωτοβάθμια περίθαλψη. Η ασφάλεια πάντα ήταν πρώτη προτεραιότητα και αυτό ήταν που μα έκανε εμά πάντα να έχουμε το ανταγωνιστικό μα πλεονέκτημα. Η Ελλάδα θεωρείται ένα ασφαλή προορισμό, χρειάζεται όμω και αντίστοιχε υπηρεσίε. Λοιπόν, κρατάμε ανάπτυξη υποδομών, ορθολογική διαχείριση, πολλά τα ζητήματα του τουρισμού. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν στο Ναυτοπορική TV. Είστε επανείδη, ευχαριστούμε.